χειρότερη φόβη σου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η χειρότερη φόβη σου νούμερο 3. Βρισκόμαστε στο βουνό Αλάι. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιο θύμα πέθανε μέσα σε αυτό το κτίριο. Θα παρακολουθήσετε μόλις τώρα. Ο Δημήτρης κάνει την έρευνά του. Θα τον δούμε σε λίγο. Παρ' όλα αυτά όλα κινούνται ομαλά. Έχουμε έρθει εδώ με όλο το συνεργείο. Βλέπετε εδώ τα μηχανήματα και τα πάντα. Κάτι περίεργο σημαίνει εδώ πέρα και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όπως σας είπε ο Σταύρος, βρισκόμαστε στο βουνό Αλάι. Έχουμε μαρτυρίες ότι εδώ πέρα έχει πεθάνει κάποιος και το πνεύμα του εμφανίζεται. Ήρθαμε να το δούμε, ήρθαμε να το διαπιστώσουμε. Νομίζω ότι έχει κάτι ξέρω. Έχουν γράψει εδώ. Είναι πολύ τρομακτικό. Πόρτες. Έχουμε ρευγαλίες ότι κάπου εδώ μέσα κρύβεται αυτό το πλάστο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαρτυρίες ότι από αυτό το σημείο εδώ θα ήταν μαζί μου και η καμπραμά. Η γυναίκα αυτή του θησαυρού. Βλέπουμε εκεί υπήρχε κάποιος θησαυρός και έχει χαθεί εδώ και για μάλλον κάποιος τον κάλεσε πριν από εμάς. Μας λένε ότι σε αυτή την πανιέρα η κυρία αυτή ήταν κάπως διαφορετική. Λοιπόν, Δημήτρη, κάπου εδώ σε βρήκα και σένα. Κάπου εδώ είμαι κι εγώ. Σταύρο, να σου δείξω. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο θυμολογείται ότι η κυρία αυτή καθόταν από εκεί και κοιτούσε εδώ και κοιτούσε εκεί και άκουσε το μπαλκόνι. Αυτό εμφανίστηκε μόλις βγήκαμε μέσα. Δεν ήταν εδώ πέρα αυτό. Δεν ήταν εδώ πέρα. Δεν ήταν. Και κοιτάξτε τα χέρια μου. Κοιτάξτε τα χέρια μου. Έχουν παγώσει και έχουν ματώσει. Έχει τόσο κρύο και αυτή εδώ η γυναίκα μόλις εμφανίστηκε και δεν φύγει. Δύσκολες στιγμές κυρίες και κύριοι, περνάμε εδώ πέρα, αλλά θα το βρούμε το μυστήριο. Το μυστήριο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Φημολογείται ότι αυτό το αυτοκίνητο εξεράγει την ώρα που πέθανε η Μαντάμ Σουλτάνα. Την ώρα που πέθανε, αυτό το αμάξι ήταν πολύ δεμένο, ήταν συστηματικά δεμένο με αυτό το κορίτσι, το γυναίκα, και πέθανε μόλις πέθανε η γυναίκα. Είμαι πολύ αναστομένος. Δείτε και το Σταύρο πως είναι, για να μην... Πάρα πολύ. Το μυστήριο όμως θα το λύσουμε. Ναι, μάλλον εκεί κάτω μπορεί να είναι. Καμία. Οχ, το άκουσες. Μαλάκα, κάτι ακούστηκε, κάτι ακούστηκε. Δεν ξέρω, είδες την πόρτα, είσαι φύγεις, πάμε. Πάμε να δούμε, φίλε, πάμε, φίλε. Αυτό που ακούστηκε. Ναι, έλα. Τι γίνεται, ρε. Πολύ τρομακτικό. Έχει κάτι. Κάποιος φωνάζει. Κάποιος φωνάζει! Κάποιος φωνάζει! Yeah.
πραγματικά ήταν συγκλονιστικά αυτά που συνέβησαν εκεί πέρα πίσω στο στοιχειωμένο σπίτι της Madame Σουλτάνας. Βλέπετε και τον Σταύρο, ο οποίος με δυσκολία οδηγεί, δίπλα χιόνια, πολλά χιόνια εδώ στην... Να φύγουμε, πέφτει νύχτα, θα εγκλωβιστούμε εδώ. Θα ξαναεπιστρέψουμε βέβαια να εξακριβώσουμε τι ακριβώς. Θα επιστρέψουμε, φυσικά και θα επιστρέψουμε για να δούμε, να σας δείξουμε το πρόσωπο αυθενής της κυρίας. Η εκπομπή αυτή αναφέρεται βασικά στους φόβους. Στο επόμενο part της εκπομπής θα περάσουμε στο πώς θα τους... Απλά θα τους κάνουμε να μην υπάρχουν πια. Θα συνομιλήσουμε με κάποιους ειδικούς, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, το έχουν ζήσει, και θα το δείξουμε φυσικά και σε εσάς. Από εμάς, γεια σας και... Επιστροφή στο στούντιο. Μόλις επιστρέψαμε από την Νορβηγία. Από την Νορβηγία, από το Αλάι, το βουνό. Ναι. Αυτά που παρακολουθήσατε και που περάσαμε ήταν άκρως ανατριχιαστικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι φόβο περάσαμε. Φόβο περάσαμε. Δεν καταλαβαίνετε. Πήγαμε να δούμε τι γίνεται εκεί και ανακαλύψαμε ένα τεράστιο γεγονός. Απλά αυτή η γυναίκα υπάρχει ακόμα εκεί. Η Madame Σουλτάν. Απλά για να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι τα πλάνα που είδατε από το φάντασμα δεν ξέρουμε πώς βρεθήκανε μέσα στην κάμερα. Βρεθήκανε γραμμένο στην κασέτα που είχαμε όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα βρέθηκε και αυτό. Φανταστείτε. Πολύ τρέξιμο, πολύ φόβο, αλλά αυτά, όλα αυτά τα κάναμε για σας. Απλά για να σας δείξουμε τι κρύβεται σε αυτό το σκοτεινό χώρο που λέγεται... Τι κρύβεται γενικά σε όλο τον κόσμο και ακόμα δεν τα έχετε ανακαλύψει. Δεν τα έχετε ανακαλύψει. Η χειρότερη φόβη σας όμως είναι εδώ για να σας το αποδείξουν ότι όλα είναι φανερά. Αυτά λοιπόν, για να μην σας κρατάμε παραπάνω. Ραντεβού στο επόμενο «Η χειρότερη φόβη σου». Στο 4. 4. Άλλο ένα επεισόδιο λοιπόν θα είναι στο τέλος. Γεια σας. Γεια. Έλα Σταύρο, πάμε να παίξουμε για τον πόλεμο. Πάμε, έλα. Μείνει, ξεκόλα. Τι ωραία είναι εδώ. Χιόνι. Δημήτρη, πού είσαι, έλα εδώ! Πού είσαι, Δημήτρη, πού είσαι! Χειρότερη.